Στην αρχή μικρή οικονομική ύφεση και τώρα ρεκόρ εξαγωγών. Παρά τις διεθνείς κρίσεις, οι γερμανικές εξαγωγές πήγαν εξαιρετικά το καλοκαίρι. Σημαίνει αυτό ότι η Γερμανία επιστρέφει οριστικά στην ανάπτυξη. Ο Ιούλιος ήταν μήνας ρεκόρ για τις γερμανικές εξαγωγές, οι οποίες για πρώτη φορά ξεπέρασαν μέσα σε ένα μόλι μήνα τα 101 δισεκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών προορίζεται για την ευρωπαϊκή αγορά, σε 57 δισεκατομμύρια υπολογίζεται η αξία των γερμανικών εξαγωγών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου ένα δέκατο περισσότερο από ό,τι πέρσι. Το δεύτερο τρίμηνο του 2014 η γερμανική οικονομία συρρυκνώθηκε κατά 0,2%. Οι ειδικοί το απέδωσαν στον ήπιο χειμώνα, το Ουκρανικό, τι κυρώσει που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη Ρωσία, αλλά και τη γενικότερη ανησυχία για μια ενδεχόμενη στενότητα στην παροχή φυσικού αερίου και πετρελαίου. Σε αυτά πρέπει να προσθεθούν οι φόβοι των επενδυτών για αποπληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που συνεπάγεται ένα επικίνδυνο μείγμα συνεχή πτώση τιμών και περιορισμού τη κατανάλωση και των επενδύσεων. Ο Γιωχάννη Μάερ από την Κεντρική Τράπεζα τη Βαβαρία εκτιμά μιλώντα στην Deutsche Welle. Τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες εντάθηκε η ανησυχία λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων. Όμως η είδηση για το ρεκόρ εξαγωγών του Ιουλίου ρίχνει φως σε ένα συχνά απεσιόδοξο σκηνικό. Γεγονό πάντω είναι ότι η γερμανική οικονομία θα παρουσιάσει φέτο ανεμική ανάπτυξη, εκτό και αν αποκλιμακωθεί, για παράδειγμα, η κρίση στην Ουκρανία, οπότε θα ενισχυθεί η εσωτερική ζήτηση με θετικό αντίκτυπο στην πορεία τη οικονομία. <Σερμανική> Από την πλευρά του, ο υπεύθυνο σε ζητήματα εξαγωγών στο γερμανικό εμποροβιομηχανικό επιμελητήριο, Εκτιμά ότι παρά τις θετικές ειδήσει ως προς τις εξαγωγές, θα πρέπει να τελειώσει η χρονιά για να εξαχθούν συνολικά συμπεράσματα για την πορεία της οικονομίας. Και τονίζει ότι υπάρχουν ακόμα πολλοί κίνδυνοι που μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις. Κατά την άποψη του Προέδρου του Ομοσπονδιακού Συνδέσμου Χονδρικού, Λιανικού Εμπορίου και Παροχής Υπηρεσιών, Αντων Πέωνα, δεν θα πρέπει να δίνεται υπερβολική αξία στην είδηση για ρεκόρ εξαγωγών τον Ιούλιο, οι πολυάριθμε αιστείε κρίσεων σπέρνουν την ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο, λέει ο Γερμανό ειδικό, συμπληρώνοντα ότι για να σταθεροποιηθούν μακροπρόθεσμα οι εξαγωγέ απαιτούνται νέα αναπτυξιακά κίνητρα, όπω είναι η επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για την Διατλαντική Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Οι προοπτικέ πάντω τη γερμανική οικονομία για το 2014 είναι αισιόδοξε παρά το 0,7% το πρώτο τρίμηνο και τη συρρήγνωση 0,2% το δεύτερο, η γερμανική κυβέρνηση αναμένει για το τρέχον έτος ανάπτυξη 1,8% και για το 2015 ανάπτυξη 2%. Μέχρι στιγμής δεν συντρέχει λόγος διόρθωσης των προβλέψεων.